Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, κυρία Μπακογιάννη, είναι μαζί μας στο στούντιο εδώ της ΚΕΔΙΤΕΒ. Καλησπέρα, κύριε Μπακογιάννη. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσω, επιτρέψτε μου, από το νεότερο, το απόγευμα, τουλάχιστον ο επικεφαλής της Τρόικας στη χώρα, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι δεν πιάσαμε πάτο όσον αφορά τις περικοπές των μισθών. Έχει ακόμα δρόμο, είπε, ώστε να μειωθεί ακόμη περισσότερο το κόστος εργασίας για τον Έλληνα εργαζόμενο. Και ξεκινώ με αυτήν την ερώτηση, γιατί έχετε στηρίξει, βέβαια, έχετε εκφράσει ήδη τις απόψεις σας και τα επιχειρήματά σας, αλλά έχετε στηρίξει την μνημονιακή πολιτική. Όχι, δεν έχω στηρίξει την μνημονιακή πολιτική. Έχω στηρίξει τη δανειοδότηση της χώρας. Και έχω στηρίξει με πάθος τις διαρθρωτικές αλλαγές. Τις διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες δεν έγιναν και δεν έχουν καν αρχίσει στη χώρα μας. Και αυτό το οποίο είπε ο εκπρόσωπος της Τρόικας είναι ότι αν δεν γίνουν οι διαρθρωτικές αλλαγές θα καταλήξουμε σε περαιτέρω μείωση μισθών. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι αν είχαν γίνει οι διαρθρωτικές αλλαγές τα δύο χρόνια της κυβέρνησης Παπανδρέου που χαθήκανε δεν θα είχαμε φτάσει ούτε σε αυτές τις μειώσεις μισθών ούτε στις μειώσεις των συντάξεων. Και θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πολύ συγκεκριμένο. Τα χρήματα τα οποία πάρθηκαν τα δύο πρώτα χρόνια από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους πήγανε όλα στη μαύρη τρύπα του ΟΣΕ. Εάν λοιπόν ως πολιτικός έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στο να κόψεις τους μισθούς και τις συντάξεις και να κόψεις τον ΟΣΕ, εγώ ως Δημοκρατική Συμμαχία λέω κόβω τον ΟΣΕ. Έτσι και είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρη σε αυτό, διότι κάποτε πρέπει να πούμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι σήμερα θυμωμένος, απελπισμένος, οργισμένος, πρέπει να του πούμε ποιο είναι το σχέδιό μας το συγκεκριμένο για την έξοδο από την κρίση. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει σχέδιο, το καταθέσαμε εμείς τουλάχιστον και ως το μεσοπρόθεσμο, καταθέσαμε διαφορετικό μεσοπρόθεσμο και σήμερα. Θεωρείτε όμως ότι υπάρχει χρόνος, υπάρχει περιθώριο για να δρομολογηθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές, όπως είπατε, ώστε να μην χρειαστεί να πάμε και σε άλλες περικοπές μισθών πέραν του 22%, το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, όπως είπε σήμερα ο κύριος Μόζος. Ναι. Όχι μόνο πιστεύω, πιστεύω ότι οφείλει η κυβέρνηση Παπαδήμου, η συγκυβέρνηση αυτών των δύο κομμάτων, να το κάνει τώρα. Μα προλαβαίνει τώρα, ουσιαστικά είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τι θα πει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν σταματάει η ζωή. Δεν σταματάνε τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς η ιστορία το ξέρετε καλά, έχει ναι, δείξει αλλά, ότι. Κύριε Παπαδάκη, έχετε απολύτως δίκιο, αλλά δεν γίνεται πια. Ξέρετε, αυτά που ξέραμε πρέπει να τα ξεχάσουμε. Και εμείς οι πολιτικοί πρέπει να τα ξεχάσουμε. Η κυβέρνηση αυτή οφείλει να δουλέψει μέχρι την τελευταία μέρα και να παραδώσει αμέσως την επόμενη. Σκυταλοδρομία είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή και πρέπει από την ώρα που υπάρχει ένας στόχος και ποιος πρέπει να είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να προστατευθούν τα εισοδήματα και η αγοραστική δύναμη των πολιτών και ταυτόχρονα η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Στηρίζετε, έστω και αν δεν μετέχετε στην κυβέρνηση, πιστεύετε ότι και τα άλλα κόμματα που την στηρίζουν έχουν την ίδια βούληση με εσάς? Πιστεύω ότι υποχρεωθήκανε. Σε αντίθεση με τη Δημοκρατική Συμμαχία που από την αρχή είχε μια πολύ ξεκάθαρη θέση και που λυπάμαι που το λέω, αλλά αν είχαμε εισακουστεί τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Σήμερα το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ εσύρθηκε από τα λεφτά υπάρχουν σε αυτή την πολιτική, την οποία όμως και δεν εφαρμόζει. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή η αναξιοπιστία της Ελλάδος ουσιαστικά κορυφώθηκε, διότι τίποτα από αυτά που συμφωνούσε το ΠΑΣΟΚ ότι θα κάνει δεν τα έκανε. Μετά ήρθε η συγκυβέρνηση. Ήρθε η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, υποχρεώθηκε η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει 180 μοίρες τη στάση την οποία είχε, έχοντας κάνει όμως μεγάλη ζημιά στο μεταξύ με όλο αυτό τον δίθεν αντιμνημονιακό λόγο όπου μπέρδεψε τον κόσμο, Ζάπιο 1, Ζάπιο 2 και ούτω καθεξής. Το τρένο όπως πήγαινε τρέχοντας χρειάστηκε να κάνει στροφή και δύο βαγόνια μεταχθήκαν έξω. Πάντως, κυρία Παπαγιάννη, ο κύριος Προβόπουλος καθέτοντας στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Βολής είπε ότι είχαν ενημερωθεί οι πολιτικοί αρχηγοί και των δύο κομμάτων για την αύξηση του ελλείμματος. Και μιλάμε. Πολλές φορές το έχει πει αυτό ο κύριος Προβόπουλος. Ναι. Και εσείς ήσασταν μέλος μιας κυβέρνησης που θα έπρεπε να έχει λάβει κάποια μέτρα. Μα βεβαίως. Και εγώ ήμουν από αυτά τα στελέχη αυτής της κυβέρνησης και αν θυμάστε καλά
τον τύπο εκείνης της εποχής, όπου κατηγορούμουν κιόλας από τους διαφόρους συναδέλφους, διότι έλεγα από τότε ότι πρέπει καθαρά και τα μέτρα να ληφθούν και να πούμε στον ελληνικό λαό όλη την αλήθεια. Και τότε με είχαν κατηγορήσει οι φταίοι συνάδελφοί μου οι νεοδημοκράτες, γιατί υποστήριζα αυτή τη θέση. Διότι πιστεύω ότι αν τότε είχαν ληφθεί τα μέτρα, δηλαδή στις εκλογές εκείνης της εποχής, είχαν ληφθεί τα μέτρα, θα είχαμε γλιτώσει πολλά από τα δεινά που ζούμε σήμερα. Εσείς, κυρία Παπουλιάνη, προσωπικά γνωρίζατε ακριβώς την κατάσταση της οικονομίας? Η αλήθεια είναι ότι δεν τη γνώριζε κανείς την κατάσταση της οικονομίας. Και όποιος σήμερα λέει ότι τη γνώριζε, λέει απλώς ψέματα. Δεν υπήρξε ούτε ένας ξένος οικονομολόγος που να πει τότε ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι αυτή. Δεν υπήρξε ούτε ένας ξένος υπουργός. Δεν υπήρξε πληροφόρηση ούτε έξω από τα σύνορα. Ναι, θέλω να πω αυτοί που θεωρητικώς παρατηρούσαν την ελληνική οικονομία, έτσι, γιατί δεν ζούμε μόνοι μας. Άρα, κανείς εκείνη την εποχή πιστεύαμε, ξέραμε για την ακρίβεια ότι το έλλειμμα είναι γύρω στο 8,5%, αυτό ήξερα εγώ, έτσι, ότι είμαστε εκεί. Υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε ότι το έλλειμμα είναι μεγαλύτερο, ένας από αυτούς ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος έλεγε ότι το έλλειμμα ήταν μεγαλύτερο. Από την άλλη μεριά όμως, κανείς δεν πίστευε ότι η κατάσταση θα φτάσει με τέτοια ταχύτητα στο να γίνει η Ελλάδα πλέον αντικείμενο κερδοσκοπικής επίθεσης και από εκεί και πέρα να υπάρχει η κατάρρευση. Μάλιστα. Και μια... και έχουμε μπει ουσιαστικά, τυπικά όχι, αλλά ουσιαστικά έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ανακοινώνεται ως ονούπο και τα ονόματα των μέλων, των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος. Καταρχήν σχολιάστε, θέλω να το ακούσω και διαζώσεις, τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν οριακά να μην παίρνετε στη Βουλή ή να παίρνετε ακόμη λιγότερα ποσοστά από το οριακό, ναι. 3%. Ναι. Το έχω ξαναζήσει, το είπα και λίγο πριν, το παίξατε και στο βίντεο. Όχι, σωστή η παρατήρηση όσον αφορά τις περιφερειακές εκλογές, αλλά εδώ μιλάμε για Κρήτη. Όταν μιλάμε σε πανελλαδικό επίπεδο, τα ποσοστά διαμορφώνονται διαφορετικά. Εντάξει. Η Δημοκρατική Συμμαχία έχει ισχυρά αιρέσματα, αλλά στην Κρήτη. Μα στην Κρήτη μου δίνανε 5%. Ναι. Δεν μιλούσαμε για εκλογές πανελλήνιες. Στην Κρήτη αυτές οι εταιρείες είχαν κάνει γκάλο και μου δώσανε 5%. Και πήρα 18. Μάλιστα. Δηλαδή οι εκλογές ήταν, στην Κρήτη μετρούσανε. Ωραία. Άρα τι θέλω να πω. Νομίζω ότι ο κόσμος σήμερα είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Γι' αυτό και οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να πιάσουν τον κόσμο για να τον καταγράψουν σωστά. Πρώτον, διότι όλοι οι δημοσκόποι σου λένε ότι 60 από τα 100 τηλεφωνήματα δεν απαντιούνται. Σε δεν αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω. Να ο κόσμος είναι στα αλήθεια μπερδεμένος. Ο κόσμος λοιπόν είναι στα κάγκελα. Είναι θυμωμένος, είναι οργισμένος, τάχει με τους πολιτικούς, τάχει με όλους. Έχει έρθει η ζωή του τα πάνω κάτω. Βλέπετε μανάδες που έχουν δώσει το αίμα της ψυχής τους να σπουδάσουν τα παιδιά τους και βλέπουν τα παιδιά τους σήμερα ή άνεργα ή έτοιμα να φύγουν στο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ψυχολογία είναι πάρα πολύ άσχημη. Και... μέσα λοιπόν σε αυτή την ψυχολογία θα κληθούν να απαντήσουν στο ερώτημα του αύριο. Και εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι ο δρόμος που οδηγεί την Ελλάδα έξω από το ευρώ, έξω από την στήριξη της Ευρώπης, και αυτόν τον υποστηρίζουν 7 κόμματα. Με ό,τι φιωριτούρα θέλετε. Κυρίως της αριστεράς, αυτό λέτε. Όχι, ναι. Κυρίως της αριστεράς, δόξα τω Θεώ, έχουμε και στη δεξιά πληθώρα κομμάτων. Εμείς δηλαδή που το είμαστε στο κέντρο. Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό είναι ότι. Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Δεν μιλάει για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα κανένας από αυτούς δεν έχει το θάρρος να το πει καθαρά. Λέει, σου λέει να θεωρείτε μην πληρώσουμε. Πατρονάρι, δηλαδή. Σου λέει να μην κάνουμε, σου λέει να μην δείξουμε. Και ξέρει ότι αυτά που λέει, αν επρόκειτο ποτέ να εφαρμοστούν, θα οδηγούσαν την Ελλάδα σαν τον κύριο Τσίπρα που τα λέει αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα που τα λέει αυτά και ούτω καθεξής. Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να επιλέξουμε, που είναι ο δρόμος της παρουσίας και ύπαρξης της Ελλάδος εντός της Ευρωζώνης και στήριξης από την Ευρώπη. Και εκεί πλέον ο κόσμος θα κρίνει ποιο είναι το κόμμα το οποίο έχει τη δυνατότητα με αξιοπιστία, με συνέπεια, με ευρωπαϊκό αποτέλεσμα
να είναι χρήσιμος αυτή τη στιγμή. Άχι. Και εκεί πιστεύω ότι θα ψηφίσει και το συμμαχία. Πλαίσιο του προεκλογικού σας λόγου, αλλά την επομένη πια των εκλογών. Πάλι αποκλειστικό γιατί... το Crete TV το έχει. Από την Crete TV είχα ξεκινήσει και τις περιφερειακές εκλογές. Μάλιστα. Αλήθεια είναι αυτό, μπορεί να είναι και γούρικο για την παράταξή σας. Αλλά την επομένη πια των εκλογών, γιατί εντάξει, μπορεί οι δημοσκοπήσεις να μην είναι φερέγγιες απόλυτα τη στιγμή όπου, με το κλίμα που υπάρχει, αυτό που περιγράψατε μόλις. Αλλά δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Αν κληθείτε λοιπόν να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, θα το κάνετε? Θα συνεργαστώ με οποιοδήποτε κόμμα έχει σαφές προγραμματικό πλαίσιο. Θα ζητήσω δηλαδή πρόγραμμα. Έχω βαρεθεί να ακούω λόγια και να μην εφαρμόζεται τίποτα. Εάν έχει βαρεθεί μια φορά ο κόσμος, εγώ έχω βαρεθεί 10. Λοιπόν, θα ζητήσω συγκεκριμένα πράγματα. Η Δημοκρατική Συμμαχία λέει πρέπει να ρυθμιστούν με κυβερνητική παρέμβαση τα δάνεια των ανθρώπων. Είμαστε οι μόνοι που το λέμε σαφώς. Μιλάτε λέμε... για κούρεμα ή για... Μιλάω, όταν μιλάω για ρύθμιση, μιλάω για μια συμπεφωνημένη και επιβεβλημένη ρύθμιση μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Mm-hmm. Είναι αδύνατον οι τράπεζες να μείνουν με τόσα μη ενήμερα δάνεια, θα καταστραφούν και οι τράπεζες. Είναι αδύνατον να βγάλεις 200.000 σπίτια στον πληστηριασμό, διότι θα καταστρέψει την αγορά κινήτων. Άρα, είναι προς το συμφέρον όλων. Κυρίως όμως του μισθωτού, ο οποίος έπαιρνε 1.200-1.400 ευρώ, Άραστε. Σήμερα παίρνει 900, δεν μπορεί να καλύψει το δάνειο των 600. Καταφανώς, με το χαράτσι μια παραδείγματος χάρη. Δεύτερον, το θέμα της φορολογίας. Πρέπει να συμφωνήσουμε, και εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό με τους Ευρωπαίους πάνω σε αυτό το θέμα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η φορολογική επιβάρυνση και να περιμένουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Δεν μπορείς δηλαδή να σκοτώσεις την αγελάδα που σου κάνει το γάλα. Γιατί σου κάνει τη χάρη να μην έχει μετά γάλα και άρα να μείνεις χωρίς τίποτα. Άραστε. Χρειάζεται διαφορετικό φορολογικό σύστημα. Και τρίτον, για να τελειώσω, για μας όρος απαράβατος είναι ότι το πολιτικό σύστημα θα αρχίσει από τον εαυτό του. Δεν μπορεί, κύριε Παπαδάκη, να ζητάμε από τον Έλληνα παππού, γιαγιά, άνεργο να δώσει το υστέρημά του και το πολιτικό σύστημα να κρατήσει τις χρηματοδοτήσεις του. Δεν μπορεί τα κόμματα να παίρνουν αύξηση λέτε, την ώρα που μειώνονται οι μισθοί όλων. Λέτε ότι θα προτείνετε και κατάργηση της χρηματοδότησης των κομμάτων. Λέω, ή απλώς μείωση. Εγώ λέω, θα σας πω συγκεκριμένα. Εγώ λέω 50% μείωση της χρηματοδότησης των κομμάτων. Δεν λέω την κατάργηση. Mm-hmm. Λέω 50% μείωση mm-hmm. της χρηματοδότησης. Λέω 50% μείωση των βουλευτών, των μισθών των βουλευτών. Λέω 50% μείωση των συντάξεων. Λέω ταυτόχρονα ότι δεν είναι δυνατόν να δανείζονται τα κόμματα για τους ψήφους που θεωρητικώς θα πάρουν το 2020 και να φέρνουν τροπολογία στη Βουλή τα δύο τέως μεγάλα κόμματα με τους δύο γραμματείς τους και να λένε ότι θα ρυθμίσουν τα δικά τους δάνεια όταν δεν ρυθμίζουν τα δάνεια του κόσμου. Λίγο στα τοπικά. Κύριος Αβγενάκης ηγείται προφανώς και ψηφοδελτίο στο Ηράκλειο. Κύριος Μιλτιάδης Καράτζης, τι γίνεται? Στυλοβάτηση παράταξη. Κύριος Μιλτιάδης Καράτζης και ο κύριος Δημήτρης Γιαννουλάκης είναι οι δύο στυλοβάτες της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Θα είναι στο μαζί ξεκινήσαμε, μαζί θα προχωρήσουμε. Θα με αφήσετε όμως να σας κάνω κι εγώ κάποιες εκπλήξεις στο ψηφοδέλτιο. Εκπλήξεις, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, πρέπει να επιμείνω. Είναι προβεβλημένο στην κοινωνία του Ηρακλείου ο κύριος Καράτζης και ο κύριος Γιαννουλάκης. Όταν λέτε εκπλήξεις για κάτι πιο κεντρικό, θα είναι στο ψηφοδέλτιο, τον προορίζετε για άλλο πόστο τον έναν ή τον άλλον? Το μόνο πράγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι η Δημοκρατική Συμμαχία βασίζεται απάνω σε αυτά τα δύο στελέχη. Όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά σε επίπεδο Πανελλήνιο. Εγώ δεν είχα ποτέ μπει στη λογική ότι εμείς οι Κρήτες πρέπει να μένουμε μόνο μέσα στην Κρήτη. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι σύν για την ελληνική πολιτική ζωή, όπως το είχαμε αποδείξει άλλωστε και στο παρελθόν, όταν οι Κρητικοί είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά, στα ευρύτερα κοινά, δηλαδή στο κοινό της Ελλάδος, τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα.
Λοιπόν, ας εμπιστευτούμε λίγο και τους εαυτούς μας και ας πιστέψουμε λίγο και στους εαυτούς μας. Ή έχουμε εξαιρετικά στελέχη στην Κρήτη, μάλιστα, τα οποία είναι και στελέχη κεντρικής πολιτικής κινήσης. Περισσότερη συμμετοχή των Κρητών στα κεντρικά. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία στην Κρήτη TV. Να είστε καλά.